Η Συμμαχία Ανατροπής αποτελείται από 7 ανακηρυγμένα κόμματα που ενώθηκαν σε ισότιμη βάση. Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, ΕΠΑΜ. Κίνημα Δικαιοσύνης. Μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα. Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών Κελδά. Ασπίδα Πολιτών Άμεση Δημοκρατία. Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα, Δίκη. Εμπρός. Εμείς την ενότητα την κάναμε πράξη. Ψηφίζουμε Συμμαχία Ανατροπής. Ψήφισε σαν ολόκληρη Ελλάδα να κρέμεται από την ψήφο σου. Ψηφίζουμε Συμμαχία Ανατροπής για την Ελλάδα που μας αξίζει. Εκλογές 2023. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών, των κομμάτων τα οποία δεν έχουν περάσει την πόρτα του Κοινοβουλίου, αλλά διεκδικούν να συμβεί αυτό αυτή τη φορά, την Κυριακή, στις 21 του Μάη. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, σε νέο Παλαϊκό Μέτωπο, ΕΠΑΜ. Χαίρετε κύριε Καζάκη. Χαίρετε. Με πολύ δυναμική παρουσία εκεί τα πρώτα χρόνια του Μνημονίου, το 2011, το ΕΠΑΜ μπήκε πάρα πολύ δυναμικά στη ζωή των Ελλήνων με πολλές και συχνές δικές σας παρεμβάσεις, τοποθετήσεις, μια νέα πρόταση για την Ελλάδα εκείνης της εποχής. Είμαστε πια στο 2023. Η χώρα δεν είναι στα μνημόνια. Έχει βγει από τα μνημόνια από τον Αύγουστο του 2018. Άρα θέλω να ρωτήσω, ποιος ο λόγος ύπαρξης του ΕΠΑΜ στη σημερινή Ελλάδα? Κοιτάξτε, πρώτον δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Αυτό που έγινε τον Αύγουστο του 2018 είναι ότι σταμάτησαν να μας χρηματοδοτούν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, αλλά συνεχίζουμε να υλοποιούμε μνημονιακές δεσμεύσεις, οι οποίες εκτίθενται τουλάχιστον επιγραμματικά στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εξαμήνου, κάθε εξαμήνου. Λέτε δηλαδή ότι μπορεί να μην έχουμε νέα προγράμματα στήριξης και νέες συμβάσεις, αλλά ό,τι είχαμε ψηφίσει εκείνα τα χρόνια στη Μεγάλη Πλειονότητα ισχύουν ακόμα. Επίσης υπάρχουν και οι θεσμοί των μνημονίων. Η ΑΔΕ, παράδειγμα. Η ΑΔΕ είναι μια εταιρεία ειδικού σκοπού, ελέγχεται από τους δανειστές. Αυτή ελέγχει πλήρως τα δημοσιονομικά της χώρας. Παρεμπιπτόντως, εγώ θα έλεγα και στους φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ας μου βρουν μια χώρα η οποία υπάρχει μια εταιρεία ειδικού σκοπού φτιαγμένη υπό τον έλεγχο των δανειστών, όπου έχει στην ευθύνη της ακόμη και το πρόστιμο που πληρώνει ο πολίτης στην τροχέα. Το βεβαιώνει στη Φραγκφούρτη και αποφασίζουν οι δανειστές τι θα εκταμιευθεί στο ελληνικό κράτος. Επίσης, έχουμε το υπερταμείο, μην το ξεχνάμε. Τους τελευταίους δύο μήνες είχαμε το πρόβλημα με το νερό που πέρασε η ΕΙΔΑΠ και η ΕΕΘ στο υπερταμείο. Και το δεύτερο, είδαμε και τα μουσεία, τα μεγάλα μουσεία της χώρας, τα οποία γίνανε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μόνο και μόνο για να μπορέσει να δανείζεται από αυτά τις εισπράξεις του Υπουργείου Οικονομικών. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, πριν μπούμε στην ουσία του προγράμματός σας και των θέσεών σας, θέλω λίγο να συστηθείτε στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, το οποίο μπορεί να μην σας έχει παρακολουθήσει και δεν έχει και συχνά τη δυνατότητα σε πανελλαδική εμβέλεια να εκπέμπετε τα μηνύματά σας. Mm-hmm. Να πείτε λοιπόν ποιοι είστε στο ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Έχει συνδεθεί αλήθεια με το ονοματεπώνυμό σας. Μοιάζει λίγο προσωποκεντρικό δηλαδή το κόμμα. Ενώ είναι κάτι μεγαλύτερο, είναι ένα συνασπισμό των δυνάμεων. Καταρχάς, το ΕΠΑΜ είναι μια πολιτική δύναμη που δημιουργήθηκε στις πλατείες το 2011, τον Ιούλιο του 2011. Αποτελείται από κόσμο που κατανοούσε την εποχή εκείνη ότι πηγαίνουμε σε αυτό που βιώνουμε μέχρι και σήμερα, σε ένα καθεστώς κατοχής και εκποίησης της χώρας υπέρ αλλότριων συμφερόντων εντός και εκτός Ελλάδας, και επομένως η διατήρηση του ή μάλλον η ύπαρξή του αυτά τα χρόνια είναι στη μια προσπάθεια να μπορεί να κινητοποιηθεί, να πιστεί ο Έλληνας πολίτης για να κινητοποιηθεί προκειμένου να ανακτήσει τη δική του κυριαρχία, τη δημοσιονομική του κυριαρχία, να αποβάλει αυτό το καθεστώς ή να ανατρέψει, αν θέλετε, αυτό το καθεστώς κατοχής και εκποίησης. Σε αυτές τις εκλογές το ΕΠΑΜ συμμετέχει σε ένα συνασμό κομμάτων. Συμμαχία Ανατροπής. Η Συμμαχία Ανατροπής αποτελείται από 7 κόμματα. Το ΕΠΑΜ είναι ένα από αυτά. Και ο υποφαινόμενος είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Συμμαχίας Ανατροπής. Είναι 7 ισότιμα κόμματα και είναι ακριβώς στη λογική ότι ανεξαρτήτως ιστορικών καταγωγών ή πολιτικών κομματικών καταγωγών, είτε αριστεράς ή δεξιάς, ενωθήκαμε πάνω στο βασικό πατριωτικό και δημοκρατικό καθήκον που υπάρχει σήμερα μπροστά στη χώρα,
πριν συμβούν τα πολύ χειρότερα. Θέλω να μου το ξαναπείτε, ποιο είναι το πρόστιμο, είναι αριστερά, κέντρο, δεξιά, ή πώς γίνεται η σύνθεση? Να το θα ξαναπούμε, είναι το κίνημα δικαιοσύνης μαζί για την ελεύθερη Ελλάδα, είναι κίνημα το... Ελλήνων δανειοληπτών, ασπίδα πολιτών, άμεση δημοκρατία, το δίκη και το εμπρός. Ναι, μαζί με το ΕΠΑΜ. Είναι τα 7 κόμματα που απαρτίζουν τη Συμμαχία Ανατροπής. Κατεβαίνουμε όπως προβλέπει ο νόμος, σαν συνασπισμός κομμάτων, ενιαίο βεβαίως ψηφοδέλτιο, με ψηφοδέλτια σε όλο και την Ελλάδα. Και ταυτόχρονα συμμετέχουν μαζί μας μια σειρά προσωπικότητες, γνωστές προσωπικότητες στο Πανελλήνιο, όπως και μια σειρά κινήματα, τα οποία όπως ξέρετε ο νόμος δεν τα επιτρέπει να αναγράφονται στο συνασπισμό κομμάτων. Αλλά κινήματα που έχουν δώσει τις μάχες όλα αυτά τα χρόνια, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε γενικότερο επίπεδο, σε μεγάλα μέτωπα πάλι. Πού τοποθετήσετε ιδεολογικά? Είμαστε ένας συνασπισμός κομμάτων που προερχόμαστε και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Δηλαδή δεν έχουμε μια ταυτότητα ιδεολογικοπολιτική σαν τις παραδοσιακές πολιτικές ταυτότητες, διότι για μας προέχει η αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, η ανάγκη η χώρα να ανακτήσει την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε. Σε αυτή την ανάγκη δεν χωράει ιδεολογία, δηλαδή, ή δεν όχι, παίζει αυτή... ρόλο η ιδεολογία όχι, στον τρόπο της εναλλακτικής πρότασης. Στον τρόπο που κατανοεί ο καθένας τα αιτήματα αυτά. Δεν καταργούμε ιδεολογίες ή ιδεολογικές ταυτότητες. Αυτό που λέμε ότι αυτό του είδους τα αιτήματα μπορούν να ενώσουν και πρέπει να ενώσουν τον ελληνικό λαό. Και επομένως δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε κάποια ιδεολογία θα υπηρετήσει αυτά τα συγκεκριμένα αιτήματα. Λέμε πολύ απλά ότι ανεξαρτήτως ιδεολογίας τα αιτήματα αυτά δεν είναι ούτε αριστερά, ούτε κόκκινα, ούτε πράσινα, ούτε μπλε. Είναι του λαού. Ο λαός πολέμησε για αυτά, τα υπερασπίστηκε σε άλλες ιστορικές εποχές, είτε σε άλλες συνθήκες, και επομένως καλείται τώρα και τώρα να πολεμήσει για αυτά και να τα υπερασπιστεί. Πείτε μου κάτι, κύριε Καζάκη, την πρότασή σας, την οποία θα αρχίσουμε τώρα να την κοιτάμε κομμάτι-κομμάτι, την βλέπετε να εφαρμόζεται εντός του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ή εκτός αυτού? Κοιτάξτε, σαν Συμμαχία Ανατροπής λέμε ότι πρέπει να αρχίσουμε μια άλλη πορεία, διατηρώντας καταρχάς το συνολικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δυνάμεις, όπως είναι για παράδειγμα το ΕΠΑΜ, που δεν είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως εδώ μιλάμε για τα μέτρα που πρέπει να παρθούν στο πρώτο 24ωρο. Στο πρώτο 24ωρο. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος που θα εξελιχθούν, ο τρόπος που θα κλιμακωθεί αυτή η πολιτική, θα κριθεί από τον κόσμο και τα διλήμματα θα τα αποφασίσει ο κόσμος, είτε με δημοψήφισμα, είτε με άλλο τρόπο. Μόνο που αυτή τη φορά το δημοψήφισμα θα τηρηθεί. Δεν είναι ταυτωτικό το ζήτημα αν θα είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή έξω από αυτήν? Πιστεύουμε ότι μπορούμε στην αρχή να πάρουμε μέτρα τέτοια που να μπορούν να αρχίζουν να λύνουν σοβαρά κέρια προβλήματα της χώρας, χωρίς αναγκαστικά να είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βεβαίως οπωσδήποτε σε αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει την πολιτική, ή αν θέλετε, να επιβάλλει μια πολιτική η οποία είναι σε βάρος της χώρας και του λαού. 12 συνένα μέτρα άμεσης ανάγκης, έτσι θα αλλάξει πορεία η χώρα. Αυτό λέτε στην επικοινωνία σας με τον κόσμο. Και ο σκοπός αυτού εδώ του προγράμματος είναι ακριβώς να δούμε τις θέσεις του κάθε κόμματος και στην πορεία, όταν έρθει η ώρα της κάλπης δηλαδή, το κοινό να τις εκτιμήσει. Να τις επιβραβεύσει, να τις αποδοκιμάσει. Ναι. Πρώτο μέτρο. Αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας με κατάργηση όλων των ασυλιών και λογοδοσία του πολιτικού προσωπικού για ποινικές ευθύνες. Πιο συγκεκριμένα. Κοίταξτε, να δείτε. Εμείς από τις 5 Φεβρουαρίου του 2018 καταθέσαμε μήνυση για εσχάτη με βάση το 134 του ποινικού κώδικα και του συντάγματος για όλους αυτούς που καταπάτησαν το Σύνταγμα επιβάλλοντας μη κυρωμένες δανειακές συμβάσεις σε βάρος του λαού και της χώρας και μνημόνια, τα οποία δεν κυρώθηκαν κατά το πώς προέβλεπε το Σύνταγμα. Επομένως, βασική δέσμευση και βασικό στοιχείο της πολιτικής μας είναι, για να αλλάξει σελίδα ο τόπος, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για
ποινικές ευθύνες. Δηλαδή για τους πρώην πρωθυπουργούς. Πρωθυπουργούς, υπουργούς και βουλευτές. Αυτό όμως και όχι δεν μόνο, είναι... και κρατικούς και ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους. Αυτό όμως δεν είναι και κάπως, να το πω εγώ, διχαστικό. Δηλαδή, αν ο κόσμος έδινε την εντολή στον Δημήτρη Καζάκη και στα υπόλοιπα κόμματα να, για μια εναλλακτική διαδρομή και πορεία, αν η μέρα, η επόμενη μέρα στην Ελλάδα ξημέρωνε με διώξεις, με ποινές, με φυλακισμένο το μισό, ολόκληρο το πολιτικό προσωπικό της χώρας της τελευταίας δεκαετίας, αυτό θα οδηγούσε σε μια νέα μέρα πολύ... πώς να το πω τώρα, ελπιδοφόρα για έναν τόπο. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ μιλάμε για αποκατάσταση δημοκρατίας. Εγώ δεν ξέρω πόσο διχάστηκε, για παράδειγμα, ο γαλλικός λαός όταν ασκήθηκε δίωξη εναντίον του Σαρκοζή και της κυρίας Λαγκάντ για το γεγονός ότι δεν υπηρέτησαν το δημόσιο, όχι για εσχάτη που έγινε εδώ, αλλά για το γεγονός ότι δεν υπηρέτησαν το δημόσιο συμφέρον. Καταδικάστηκαν, τελεσιδίκησαν, έφαγαν φυλακίσεις ή οτιδήποτε με οποιαδήποτε απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης. Δεν ξέρω κατά πόσο. Υπήρχαν και κάποια σκάνδαλα όμως οικονομικής φύσεως. Εδώ οι κυβερνήσεις οι οποίες επέλεξαν να πορευτούν με μνημόνια. Δικαίωμά τους. Δεν έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Όχι, συγγνώμη. Δεν είναι συγχωροχάρτη η ψήφος. Ούτε λευκή επιταγή. Σε ψηφίζω για να τηρείς το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν σε ψηφίζω για να καταλύσεις το Σύνταγμα και τους νόμους, την ένωμη τάξη της χώρας, σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας και να μου λες ναι, παίρνω την πολιτική ευθύνη, άρα είμαι αθώος. Θα πρέπει κάποτε, εκτός από τους πολίτες που ταλαιπωρούνται, διώκονται, χάνουν την περιουσία τους, έχουν χάσει το εισόδημά τους και τη δουλειά τους, κάποτε να αντιμετωπίσουν και τις ποινικές ευθύνες, εκτός από τις πολιτικές ευθύνες, και το πολιτικό προσωπικό που παίρνει τις αποφάσεις. Λοιπόν, ακαθάριση. Εν λειτουργία των συστημικών τραπεζών υπό δημόσιο έλεγχο, με το κράτος να εγγυάται το σύνολο των καταθέσεων. Για εξηγήστε το λίγο παραπάνω, γιατί εσείς είστε οικονομολόγος. Δεν είναι όλο το ακροατήριο όμως. Βεβαίως, θέση να αντιληφθεί αυτό το οποίο εσείς θέλετε να επικοινωνήσετε. Είναι αυτό που κάνει όλος ο κόσμος, με εξαίρεση την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως με εξαίρεση την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν οι τράπεζες είναι κουφάρια, δεν τις χρηματοδοτείς συστηματικά με αποτέλεσμα να πέφτει έξω ολόκληρη η οικονομία. Τι κάνεις, εκαθάριση. Στις τράπεζες, βλέπεις ποια είναι η πραγματική κατάσταση των τραπεζών και μετά αποφασίζεις τι πρέπει να κάνεις. Νέα πιστωτικά ιδρύματα να εξαγοραστούν από άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Το αποφασίζεις. Αλλά πρώτα και κύρια θα πρέπει να καθαριστούν οι τράπεζες. Να ξέρουμε, για παράδειγμα, τι γίνανε τα 60 δισεκατομμύρια των ανακεφαλοποιήσεων. Τι έγιναν τα 480 δισεκατομμύρια που τύπωσε η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος ως ELA, δηλαδή ως μηχανισμό έκτασης ρευστότητας, από το 2011 στο 2018 και δόθηκαν στις τράπεζες. Τι γίνανε τόσα λεφτά. Λοιπόν, και επιπλέον, τι συμβαίνει με τους Έλληνες δανειολήπτες, γιατί, για παράδειγμα, η Alpha Bank και η Euro και η Πειραιός εμφανίζονται ως οι πλέον ζημιογόνες εταιρείες σε χίλιες παγκόσμια τράπεζες, ενώ εδώ λογιστικά εμφανίζονται με κέρδη. Δηλαδή, ποια είναι ακριβώς η κατάσταση. Λοιπόν, αποκατάσταση της δημοσιονομικής κυριαρχίας. Πώς το εννοείται αυτό? Δημοσιονομική κυριαρχία, το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν πρέπει τους φόρους μας αλλά και τα έσοδα του κράτους να τα χειρίζεται η ΑΔΕ. Θα πρέπει να επανέλθουν στο Υπουργείο Οικονομικών και μάλιστα με τέτοια διαφάνεια ώστε να παίρνει τις αποφάσεις η Βουλή και ο πολίτης, βέβαια. Δεν το βάζετε λοιπόν στη βάση των δημοσιονομικών στόχων, γιατί εδώ υπάρχει ένα πλαίσιο σε όλες τις χώρες που ανήκουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Με συγχωρείτε, το δημοσιονομικό σύμφωνο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, εδώ και 3 χρόνια δεν τηρείται από καμία χώρα, με εξαίρεση μία, την Ελλάδα. Και μάλιστα προσφάτως, στην τελευταία σύνοδο κορυφής, τόσο η Ισπανία όσο και η Ουγγαρία ζήτησαν εξαίρεση και δόθηκε εξαίρεση από το δημοσιονομικό σύμφωνο. Η χώρα δεν μπορεί να πηγαίνει με πρωτογενή πλεονάσματα. Πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει ότι αφαιρώ εισόδημα από την κοινωνία. Δεν μπορεί να σφαδάζει η κοινωνία οικονομικά και κοινωνικά και να της αφαιρήσει εισόδημα, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορώ να εξυπηρετήσω ένα χρέος το οποίο δεν εξυπηρετείται. Πάμε τώρα στο κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας. Ζητάτε και προτείνετε απεξάρτηση της τιμής της ενέργειας από το χρηματιστήριο της ενέργειας. Όλοι ξέρουν. Είναι κάτι το οποίο συζητείτε ευρύτερα, βέβαια, στο πολιτικό διάλογο. Είναι βασικό στοιχείο για να μπορέσει να επανέλθει η ενιαία τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καθοριστεί από τα εθνικά κόστη και όχι από τις χρηματιστικές κερδοσκοπίες όπως αυτές διαμορφώνονται στο χρηματιστήριο ενέργειας.
πάυση πληρωμών προς τους κατόχους δημοσίου χρέους και καταγγελία των μνημονιακών δεσμεύσεων και θεσμών όπως η ΑΔΕ και το Υπερταμείο, το συζητήσαμε νωρίτερα. Εθνικοποίηση της δημόσιας περιουσίας που έχει περάσει στην κυριότητα των μνημονιακών θεσμών. Ναι, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή στο Υπερταμείο, κατά κύριο λόγο, γιατί τούτα τα ΙΠΕΔ και οι υπόλοιπες εταιρείες είναι θυγατρικές του Υπερταμείου, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δεν ελέγχεται καν από την εθνική δικαιοδοσία, το ελληνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση. Εκεί περνάει, έχουν περάσει οι αρχαιότητες της χώρας, τα μνημεία της χώρας. Τώρα περνάνε και τα μουσεία της χώρας. Έχει περάσει ολόκληρη δημόσια περιουσία. Και επομένως το νερό παρά και ενάντια στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι το 18 που ψηφίστηκε το σχέδιο Δανειακής Σύμβασης που επέτρεψε το Υπερταμείο να γίνει αντισυμβαλλόμενο με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, εκεί αναφέρεται ότι οτιδήποτε περάσει το Υπερταμείο δεν επιστρέφει πίσω στο δημόσιο. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε, να διαλυθεί αυτό το Υπερταμείο και να εθνικοποιηθεί, δηλαδή να περάσει πίσω στο δημόσιο, στη δημόσια κυριότητα, ολόκληρη η περιουσία που έχει περάσει σε αυτό. Πάγωμα όλων των οφειλών των οικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό τη διαγραφή τους, ανεξαρτήτως ποσού, ανεξαρτήτως αν είναι κόκκινα ή πράσινα. Αυτές οι οφειλές, γιατί ερχόμαστε στο σημείο. Όχι. Αυτό που λέμε πολύ συχνά, ότι ο πολίτης δεν έχει εμπιστοσύνη στο κράτος, γιατί τους κοιτάει όλους οριζόντια. Όχι. Και κάποια στιγμή αισθάνεσαι κορόιδο. Νομίζω ότι ο πολίτης, ο κουτός της ιστορίας, ναι, που λέει ο Έλληνας με πιο βαρύτερες φράσεις. Ο πολίτης δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στο κράτος, όπως και στις τράπεζες, γιατί δεν τους αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες. Αντίθετα, μια μικρή κάστα ολιγαρχών και ημετέρων τις μεταχειρίζεται προνομιακά και όλους τους υπόλοιπους στο βάραθρο. Λοιπόν, αυτό που λέμε είναι το εξής. Είναι πολύ απλό. Δεν είναι δυνατόν να νομοποιείται το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή οι λεγόμενες εταιρείες fund και services ή ελληνιστοί εταιρείες απόκτησης και διαχείρισης δανείων και οφειλών είναι η νομότυπη έκφραση ενός οργανωμένου εγκλήματος, μιας εγκληματικής συμμορίας 1.445 εταιρείων ασήμαντων εταιριών, οι οποίες έχουν κάνει το εξής καταπληκτικό, το οποίο είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Έχουν πάρει οφειλές και δάνεια, τα διαχειρίζονται με γκαγκστερικό τρόπο, μπροστά τους ο Λάκη Λουτσιάνο ή ο Αλ Καπόνε ή Ναρσιακιάδες, και λέμε το εξής: όποιο χρέος έχει περάσει στα χέρια τους, οριζόντια διαγραφή, ανεξαρτήτως αν είναι κόκκινο, δηλαδή μη εξυπηρετήσιμο, ή αν είναι πράσινο, για να γλιτώσει ο νοικοκύρης, κυρίως ο μικρομεσαίος και φυσικά ο επαγγελματίας. Είναι 700.000 οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν αυτοί. Κινδυνεύουν όλοι να χάσουν πρώτη κατοικία. Μπορεί να είναι κάποιο άλλο ακίνητο, μπορεί να είναι η επιχείρηση. Για πείτε μου λίγο, γιατί ξέρω. Ναι, γιατί υπάρχει ένα θέμα σχετικά με την πρώτη κατοικία που ακούμε από τα άλλα κόμματα κτλ. Το μεγάλο θέμα μας αυτή τη στιγμή είναι ότι κλείνουν επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και επομένως, δηλαδή κλείνει ο τομέας εκείνος που συντηρεί το 70% της απασχόλησης της χώρας. 70%. Επομένως για μας είναι κορυφαίο και το νοικοκυριό να γλιτώσει όχι μόνο την πρώτη κατοικία, την ιδιωτική του περιουσία. Το Σύνταγμα δεν λέει σου προστατεύω την πρώτη κατοικία. Το Σύνταγμα λέει σου προστατεύω την ιδιωτική περιουσία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είμαστε σε αστικό καθεστώς, αν δεν κάνω λάθος, τελευταία που το κοίταξα. Λοιπόν, επομένως πρέπει να γλιτώσει η ιδιωτική περιουσία από τους αετοενίκηδες. Και μάλιστα από το οργανωμένο έγκλημα. Όπου και να πάτε σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν θα δείτε εταιρείες fund και services που να διαχειρίζονται δάνεια και οφειλές. Πουθενά στον κόσμο. Πουθενά. Επομένως, λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε. Αυτό που βρίσκονται στα χέρια των funds, το σχολιάσαμε εκτενώς. Θέσπιση κατώτατου βασικού εισοδήματος για όλα τα άνεργα και εργαζόμενα νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι φτώχειας του 8. Για πείτε το. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έτσι αλλιώς έχουμε αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις μετρήσεις που γίνονται από την Ελστάτ αλλά και από την Eurostat, έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου το 40% με 45% του πληθυσμού κάτω από το κατώφλι φτώχειας του 2008. Γιατί το 2008? Γιατί μετά υποστήκαμε εσωτερική υποτίμηση, άρα μείωση του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος λόγω των μνημονίων. Ναι. Επομένως πρέπει αυτό να αποκατασταθεί. Αυτό τι σημαίνει, κατώτατο βασικό εισόδημα. Πόσο? Σημαίνει ότι πρέπει να κινηθεί γύρω στα 1.200 με 1.500 ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση του νοικοκυριού, και αυτό πρέπει να το δώσει το κράτος. 1.200 το νοικοκυριό ή το άτομο? Το άτομο, ο ενήλικας. Δηλαδή ένα ζευγάρι 2.400. Ακριβώς. Και από πού τα παίρνει αυτά τα χρήματα? Από το κράτος.
Αυτό υπάρχουν τόσα χρήματα. Εδώ δουλεύει ο κόσμος και του δίνουν 500 ναι. και 600 ευρώ. Γιατί πληρώνουμε τα χρέη. Ξέρετε, υπάρχει ένα επιχείρημα, υπάρχει και μια ιδεολογική προσέγγιση ορισμένων κομμάτων που λέει και με το Ταμείο Ανεργίας και με όλα αυτά τα επιδόματα δεν ξέρουμε αν δουλεύει το έργο, γιατί οι νέοι δεν θέλουν να πάνε για δουλειά, οι μισθοί είναι χαμηλοί, προτιμούν να μείνουμε εγώ το επίδομα. Εγώ δεν έχω τέτοια εμπειρία. Με 1.200-2.400 ζευγάρι που θα δώσει ο Καζάκης και το ΕΠΑΜ, ποιος θα πάει να δουλέψει. Κοιτάξτε, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισαν τον καλπάζο ανεργία στι ΗΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν με αυτόν ακριβώς η κυβέρνηση τη Ουαλία, η κυβέρνηση τη Σκωτία, η κυβέρνηση τη Φιλανδία, που είναι στο ευρώ. Λοιπόν, με αυτό, η Αυστρία, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την καλπάζο ανεργία και την ύφεση στι οικονομίε του. Είναι ένα δοκιμασμένο μέτρο το οποίο το κάνει γιατί. Γιατί κανονικά αυτό πρέπει να το δίνει ο ιδιώτη εργοδότη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το καταλαβαίνω, έτσι, αλλά ξέρετε, εδώ φτάνει αυτές... ο Έλληνας να δουλεύει 20 και 25 χρόνια για να φτάσει στα 1.200 ευρώ. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να αποφασίσουμε. Και ο Καζάκης και λέει το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να δώσει 1.200 ευρώ. Βεβαίως, αρκεί να σταματήσουμε να πληρώνουμε τα χρέη. Το χρέος αυτή τη στιγμή παίρνει το σύνολο των εσόδων του κράτους και επειδή δεν φτάνουν, δανειζόμαστε εκ νέου και μάλιστα... Το 2022, κλείνοντας το 2022. Άρα, παύση πληρωμός στο χρέος, λέτε. Ακριβώς. Το δημόσιο χρέος, γι' αυτό λέμε. Παύση προς τους κατόχους του δημόσιου χρέους για να απελευθερώσω πόρους. Έτσι. Και ταυτόχρονα και στο ιδιωτικό χρέος. Γιατί κοιτάξτε, να δώσουμε εισόδημα. Παύση πληρωμός στο χρέος. Προς τους κατόχους. Μοιράζω, προς κατόχους, ναι, και τα μοιράζω στους πολίτες, ακούγεται ωραίο για τον πολίτη. Όχι, αλλά γίνεται. Για την εικόνα της χώρας, για τη συνέχεια της χώρας, για τις σχέσεις της χώρας με τα άλλα κράτη. Κοιτάξτε. Δεν σημαίνει τίποτα. Δεν θα έχει συνέπειες. Το κάναμε 4 φορές στην ιστορία μας. Το έκανε ο Καποδίστριας, το έκανε ο Όθωνας, το έκανε ο Τρικούπης και το έκανε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν είδα να έχει ιδιαίτερες συνέπειες. Οι συνέπειες ερχόντουσαν μόνο όταν συμφωνούσαμε με τους δανειστές να εξυπηρετούμε τα χρέη σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα. Τότε είχαμε τρομακτικές συνέπειες και εθνικές τραγωδίες, μπορώ να πω. Το πρόβλημα είναι το εξής. Αν θέλουμε να έχουμε ανάκαμψη στην οικονομία, ανάκαμψη, δεν μιλάμε για ανάπτυξη. Αφήστε το. Να μπούμε σε ανάκαμψη. Το πρώτο πράγμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει πραγματικό εισόδημα στο νοικοκυριό. Αν δεν υπάρξει πραγματικό εισόδημα στο νοικοκυριό, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε ανάκαμψη. Να επιμείνω σε ένα σκέλος του ερωτήματος. Με 1.200, συν 1.200 από ό,τι καταλαβαίνω, ένα άνεργο ζευγάρι, 2.400. Γιατί να ψάξει για δουλειά. Γιατί να πάει, ας πούμε, ένας νέος άνεργος που έχει και 5 χωράφια να τα καλλιεργήσει, που ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η ζωή του αγρότη και πόσο μεγάλο είναι το ρίσκο στο πρωτογενή τομέα, όταν μπορεί με καθαρά χέρια, χωρίς κάλους στα χέρια, ξεκούραστα, να έχει 2.500 κάθε πρώτο του μήνα. Όχι κάθε πρώτο του μήνα. Αυτό η ενίσχυση δίνεται μια φορά με στόχο να μπορεί να ανακάμψει η χώρα. Μια φορά δίνεται, μια και έξω. Μια φορά. Ναι, είναι εφάπαξ. Α, ένα επίδομα είναι λοιπόν αυτό. Δεν είναι επίδειξη. Είναι βασικό εισόδημα. Γιατί λέτε κατώτατο βασικό εισόδημα. Ναι, το εισόδημα είναι μηνιαίο, δεν είναι. Το βασικό εισόδημα δίνεται από το κράτος στην αρχή και μετά θεσμοθετείται για το σύνολο των εισοδημάτων στην οικονομία. Αυτό που έκανε για παράδειγμα ο κύριος Τραμπ ή το έκανε δύο φορές ο κύριος Μπάιντεν προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ύφεσης στην οικονομία. Δεν λέμε συνεχώς το κράτος να πληρώνει. Δεύτερον, εγώ προτιμώ ένας εργαζόμενος, ιδιαίτερα μισθωτός, να μπορεί να έχει το εισόδημα που χρειάζεται έτσι ώστε να μην είναι σε παγίδα φτώχειας για να μην πηγαίνει σε δουλειές όπου ανταγωνίζεται τον ίδιο τον εαυτό του σε μεροκάματα ή μισθούς πείνας. Αυτό πρέπει να εκλείψουν από την ελληνική οικονομία. Αποκατάσταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και του ύψους των συντάξεων στα προμνημονίων επίπεδα. Δηλαδή, αυτή είναι η απόφαση και του Συμβουλίου της Επικρατείας. 14 συντάξεις, φαντάζομαι. Ήταν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2018, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Αν είναι εύκολο για κάποια κυβέρνηση να το εφαρμόσει, γιατί δεν το εφαρμόζει και η παρούσα κυβέρνηση να βγει με τα μπούνια στις εκλογές 21 του Μάη. Γιατί δεν το τάζει με άνεση η αξιωματική αντιπολίτευση να βγει αυτή με τα μπούνια στις 21 του Μάη. Γιατί έχει άλλες δεσμεύσεις. Δεν έχει δεσμεύσεις προς τους συνταξιούχους. Έχει δεσμεύσεις προς τους δανειστές της χώρας και μια μικρή ολιγαρχία η οποία νέμεται το πλούτο της χώρας. Εφόσον δεσμεύεται προς τα εκεί. Και βεβαίως, κοιτάξτε, δείτε τα πόθεν έσχεση των πολιτικών, ιδιαίτερα των υπουργών. Δείτε τα ομόλογα που έχουν αγοράσει οι ίδιοι. Και λέω, δεν είναι λίγο οξύμορο. Δηλαδή να είσαι υπουργός οικονομικών και να έχεις ας πούμε χαρτοφυλάκι ομολόγων BlackRock ή από οπουδήποτε, όπου βεβαίως η απόδοση των ομολόγων κρίνεται από το κατά πόσον η χώρα θα συνεχίσει να είναι πτωχευμένη.
Μηδενικό φόρο προστιθέμενης αξίας για τρόφιμα εγχώριας παραγωγής και ατέλεια στα καύσιμα και τα εφόδια για την αγροτική παραγωγή. Άρα λέτε ότι παράγουμε εδώ made in Greece. Έτσι. Να είναι πιο ανταγωνιστικό, για να μην πεθάνει ο αγρότης. Να το επιλέγει κάποιος στο ράφι, γιατί θα είναι εκ των πραγμάτων πιο οικονομικό. Όχι μόνο αυτό, με το μηδενικό το έκανε η Ισπανία αυτό το πράγμα, όχι βέβαια για την εγχώρια παραγωγή της, αλλά οριζόντια για όλα τα βασικά είδη. Έτσι έπεσε ο πληθωρισμός, ειδικά στα βασικά είδη διατροφής, που θα πρέπει να γίνει και εδώ. Και το δεύτερο, να βοηθήσουμε τον αγρότη να μην πεθάνει. Γιατί αυτή τη στιγμή η αγροδιά πεθαίνει. Και πρέπει να μην πεθάνει. Καύσιμα χωρίς φόρο για να είναι πιο οικονομικό το προϊόν. Βέβαιως. Δεν μπορεί να πληρώνει. Στο ράφι να μην έχει και φόρο. Ξέρετε, δεν μπορεί ο αγρότης που χρησιμοποιεί καύσιμα για τα μηχανήματά του αυτό να μπορούμε πληρώνει. Να το κάνουμε μέσα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Βεβαίως, γι' αυτό η πρώτη μου ερώτηση ήταν αν το σχέδιο το βλέπετε μέσα στην Ευρώπη. Στην αρχή μέσα. Ή θα έρθει εδώ μια σύγκρουση. Στην αρχή και μέσα. Θα έρθει η Ευρώπη και θα πει δεν γίνεται. Εδώ πέρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άλλο φόρο προστιθέμενη αξία. Το νομικό πλαίσιο. Απλά σα λέω. Το τι θα μα πει η κυρία Λαγκάρντ ή οποιοδήποτε η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί στο νομικό πλαίσιο που έχουμε από τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς κοιτάμε το νομικό πλαίσιο. Δεν πάμε να κλείσουμε συμφωνίες. Δηλαδή, κύριε Καζάκη. Πολύ απλά. Δεν έχουμε transit καύσιμα για την αλληλεία και τους εφοπλιστές. Φωνάζει κανείς για το γεγονός ότι οι εφοπλιστές και οι αλληλείς δεν πληρώνουν τους φόρους και τα ΦΠΑ για τα καύσιμα. Γιατί δεν πρέπει να πληρώνει αντίστοιχα, δεν πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση στον ατομικό παραγωγό και τον μικρομεσαίο αγρότη. Καταγγελία της συμφωνίας των Πρεσπών, πάμε στην εξωτερική πολιτική. Είστε Μακεδονομάχοι στο ΕΠΑΜ? Όχι. Καταρχάς δεν είμαστε Μακεδονομάχοι γιατί δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα Μακεδονικού. Λοιπόν, θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα Σκοπιανού, το οποίο δημιουργήθηκε με επέμβαση στρατιωτική, στρατιωτικοπολιτική, σε ένα κυρίαρχο ανεξάρτητο κράτος, μέλος του ΟΗΕ, όπως ήταν η παλιά Ιουγκοσλαβία, και δημιουργήθηκε με σκοπιμότητες βαλκανοποίηση των Βαλκανίων. Γι' αυτό κιόλας η θέση μας είναι εξ αρχής απέναντι σε αυτά τα κρατήδια παράγωγα αυτής της επέμβασης, ότι δεν τα αναγνωρίζουμε. Και επομένως δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και μια σύμβαση η οποία τι κάνει, διπλωμάτες αφαιρούν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού στον Έλληνα Μακεδόνα. Δηλαδή, ο Έλληνας Μακεδόνας δεν έχει το δικαίωμα, ιδιαίτερα αν έχει σλαβική καταγωγή. Έτσι, είναι σλαβόφωνος. Δεν έχει το δικαίωμα να είναι Έλληνας. Είπατε ότι το κόμμα δεν χωρίζεται στα αριστερά, στο κέντρο, στο δεξιά. Αλλά ξέρετε, η λέξη κρατήδια, για παράδειγμα, είναι ένας όρος που δεν το μεταχειρίζονται από τα αριστερά συνήθως, αλλά πιο πολύ από τα δεξιά των δεξιών. Δεν ξέρω γιατί σημαίνει αριστερά, είμαι πάρα πολύ. Είμαι άρα πολλά ερωτηματικά. Να το δούμε αυτό το κομμάτι της θέσης στον ιδεολογικό χάρτη. Λοιπόν, η σημερινή αριστερά είναι πιο δεξιά από τη δεξιά. Να με συγχωρείτε, υλοποιεί ακριβώς το ρητό του Βαρόνου Ανιέλη, ο οποίος όταν βγήκε ο Νταλέμα είχε πει μια εκπληκτική ρίση, η οποία βέβαια η σημερινή αριστερά, επίσημη αριστερά του Κοινοβουλίου, την πλήρη πίσω. Όταν η δεξιά δεν μπορεί να εφαρμόσει τις πολιτικές που πρέπει, καλεί στην αριστερά να εφαρμόσει τις ίδιες πολιτικές. Επομένως, δεν με αφορά αυτή η αριστερά. Εμένα με αφορά μια άλλη αριστερά, αν θέλετε, σαν άτομο, όχι Συμμαχία Ανατροπής, η οποία έδωσε τους αγώνες για την ανεξαρτησία της χώρας και πολέμησε για αυτή τη χώρα, αν θέλετε, και τη δημοκρατία της. Αυτή είναι αριστερά. Σοβαρή όμως θέση να λέμε ότι από τη μία μεριά έχουμε ένα κράτος στην Τουρκία, από τα βόρεια όμως έχουμε ένα κρατήδιο. Βεβαίως, για παράδειγμα. Πέστε μου, τα σύνορα, αν θυμάμαι καλά, τα σύνορα στα βόρεια σύνορά μας τα χαράξαμε με αίμα, με εθνικοπροθετικούς πολέμους. Μαζί με συμμάχους, ενάντια στο Σουλτάνο, ενάντια στους Οθωμανούς. Πού ήταν αυτό το κρατήδιο όταν πολεμούσαμε με τους Σέρβους, τους Βουλγάρους, Μαυροβούνιους και Ρουμάνους? Πώς είναι δυνατόν η χώρα μας να αναθεωρήσει μια από τις θεμελιώδεις συνθήκες για τα σύνορά της, για τα βόρεια σύνορά της, που είναι η συνθήκη του Βουκουρεστίου, αβλεπή, επειδή το απαιτούν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι? Από πού και σπού. Και αυτό δεν μας επιστρέφει σε μια κατάσταση των Βαλκανίων που είναι πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους. 12 συν 1 μέτρα άμεσης ανάγκης, φτάνουμε στο συν 1. Είστε προληπτικοί και δεν λέτε 13.
Όχι, απλά το σκέφτηκαν τα παιδιά που το φτιάξανε. Στην ουσία είναι τα 12 μέτρα. Απεγκλωβισμός της Ελλάδας από το καθεστώς μονομερών κυρώσεων των Βρυξελών και των ΗΠΑ της Αμερικής. Ελεύθερες συναλλαγές με όλους στη βάση αμοιβαίας ωφέλειας και της εθνικής κυριαρχίας. Καμία εμπλοκή της χώρας σε ανατοϊκούς πολέμους. Ανακήρυξη 12 μιλίων χωρικής θάλασσας και θαλάσσιων ζωνών σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό νομίζω ότι είναι από τα κορυφαία ζητήματα σήμερα. Πρώτον και κύριε, γιατί η χώρα υποφέρει. Υποφέρει και ως προς την άμυνά της, αλλά και ως προς την οικονομική της ζωή, εφαρμόζοντας κυρώσεις οι οποίες σύμφωνα με τους κανόνες διεθνούς δικαίου είναι τελείως παράνομοι. Απλά για τον τηλεθεατή θα πω ότι ο μόνος που έχει δικαίωμα να αποφασίσει κυρώσεις ενάντια σε κράτος, σωστές ή λάθος, αυτό είναι μια συζήτηση, είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επομένως, κυρώσεις ενάντια στη Συρία, ενάντια στο Ιράν ή ενάντια στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος που εφαρμόζεται μονομερώς, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τις ΗΠΑ, είναι καθόλου παράνομες, αντίκειται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και επομένως δεν μπορεί μια χώρα σαν τη δική μας να τις εφαρμόζει. Πολύ δε περισσότερο όταν καλεί τον πληθυσμό της να το πληρώσει αυτό και να το πληρώσει μάλιστα με την εμπλοκή σε έναν πόλεμο που δεν, όχι μόνο δεν την αφορά, είναι καθόλου επιθετικός και θα την εμπλέξει σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Με την Τουρκία, τι βλέπετε να συμβαίνει? Κάποιοι εκτιμούν ότι όποια επόμενη κυβέρνηση θα έχει να διαχειριστεί και ζητήματα στο Αιγαίο. Κοιτάξτε, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα με την Τουρκία, ξεκινάει από εμάς. Το γεγονός δηλαδή ότι ακολουθούμε συστηματικά τα τελευταία τουλάχιστον 15-20 χρόνια μια ενδοτική πολιτική. Πολιτική κατευνασμού απέναντι σε μια επιθετική Τουρκία. Δεν μιλάμε βέβαια για τον τουρκικό λαό, προς Θεού. Άρα τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα? Θα έπρεπε πρώτη και κύρια να εφαρμόσει τους κανόνες του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή θα έπρεπε να είχαμε ήδη κηρύξει τα 12 μίλια χωρική θάλασσα, τα 12 μίλια συνορεύουσα ζώνη και τα 200 μίλια υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπως προβλέπεται από τους κανόνες του δικαίου της θάλασσας. Το γεγονός ότι δεν το κάνουμε επιτρέπει την κλιμάκωση επιθετικής πολιτικής της Τουρκίας. Ναι, ο Τούρκος από την άλλη έχει τα σύνορα της καρδιάς του, τη γαλάζια πατρίδα, βεβαίως, έχει κάτι τουρκο-λιβικά μνημόνια και σύμφωνα και πορεύεται με έναν επιθετικό λόγο. Όταν... Και πράξεις. Και με ενέργειες. Εκεί τι κάνεις, τι παραπάνω κάνεις? Όταν βλέπεις δηλαδή ένα πλοίο τουρκικό στα χωρικά σου ύδατα. Ό,τι κάνουν όλες οι υπόλοιπες χώρες. Καταρχάς κάνεις ό,τι κάνουν τα παιδιά μας στον αέρα. Αναχέτηση. Εφόσον δεν τηρεί τους κανόνες. Δεν τηρεί τους κανόνες του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Επομένως, έχει κάθε δυνατότητα να κάνει οποιαδήποτε αναχέτηση χρειάζεται, είτε στο έδαφος, είτε στη θάλασσα, είτε στον αέρα. Δεν μπορείς να αφήνεις να είσαι ξέπαρκο. Θα σας πω ένα στοιχείο που είναι και είδηση, το έμαθα μόλις τις προάλλες. Ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, μόλις πριν τρεις μέρες το έμαθα, από λιμενικούς. Έχουμε αποβίβαση μεταναστών και προσφύγων από τουρκικά πλοιάρια στις ακτές της Εβίας. Ξεφύγαμε δηλαδή. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Θεωρείτε ότι θα τεθεί θέμα συνεκμετάλλευσης και το ξαναλέω την τετραετία που έρχεται με πιο έντονο τρόπο κάποιοι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης ότι μας έρχεται δηλαδή κάτι τέτοιο λένε ότι και κοιτάξτε πόσο συχνά βλέπετε τελευταία Έλληνα πολιτικό να βρίσκεται στα κριτικά μας νησιά, το αποφεύγει. Πόσο συχνά βλέπετε Τούρκους να πηγαίνουν στο δικά τους παράλια και να κάνουν προκλητικές ενέργειες και αυτοί το αποφεύγουν. Κάτι γίνεται. Ναι. Βλέπετε εσείς ότι κάτι γίνεται? Καταρχάς η κυρία Μπακογιάννη το είπε. Με δημόσιες δηλώσεις της στάχτηκε υπέρ της συνεκμετάλλευσης. Τι νόημα έχει η συνεκμετάλλευση από τη στιγμή που δεν έχεις οριοθετήσει τα κυριαρχικά σου δικαιώματα? Σημαίνει ότι εκχωρείς κυριαρχία, εθνική επικράτεια δηλαδή, δέχεσαι να ακροτηριαστείς στο όνομα της όποιας ελληνοτουρκικής φιλίας που δεν την καταλαβαίνω. Άλλο η ελληνοτουρκική φιλία των λαών και άλλο των αρπακτικών. Υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, το δεύτερο και πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να προχωρήσει ούτε στη Χάγη που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω στην αρχή της προεκλογικής περίοδου έλεγε ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στη Χάγη. Βέβαια, στη Χάγη που δεν την αναγνωρίζει η Τουρκία, πας μόνο με συνυποσχετικό. Συνυποσχετικό σημαίνει ότι εμείς θα παραιτηθούμε από την κυριαρχία μας. Και η Τουρκία θα πάει με τις διεκδικήσεις της,
Σε ένα δικαστήριο. Συνεπώς σημαίνει ότι θα συμφωνήσει για ποια θέματα θα πας στη Χάγη. Ναι, συνεπώς δηλαδή, θα πας εκεί πέρα όλο το τραπέζι, αλλά θα πας με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ναι. Αυτό σημαίνει. Η Χάγη, όταν είχε προσφύγει ο κύριος Καραμαλής, ο γυραιότερος. Έτσι, λοιπόν, το 1975. Τι είχε πει, ότι για ζητήματα κυριαρχίας δεν μας αφορά. Δεν είναι δικαστήριο που αποφασίζει ζητήματα κυριαρχίας όταν υπάρχουν κανόνες δικαίου. Επομένως, πας στη Χάγη όταν εσύ δεν θέλεις να εφαρμόσεις τους κανόνες που αφορούν την κυριαρχία σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ. Δεν θα το κάνει η Τουρκία, ούτε αυτό. Υπάρχει εύκολη λύση με αυτό το γείτονα που έχουμε. Το λέω αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε. Όποτε θέλει, ανοίγει τις κάνουλες στο Αιγαίο ή τις κλείνει. Το ίδιο κάνει και στα σύνορα στον Εύρο. Πηγαίνει στην Αγία Σοφιά, σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα εμβληματικό μνημείο. Το κάνει τζαμί και πανηγυρίζει κάθε τρεις και λίγο. Είμαι πολύ προκλητικά στα όρια του Kids Show. Είμαι προσευχές προεκλογικού τύπου. Βαφτίζει τη θάλασσά του Τουρκ Αιγαίο και το διαφημίζει εδώ και 1,5 χρόνο στους Νιούς τελευταία και στη Λεμόντ. Και εμείς δεν αντιδρούμε. Γι' αυτό κλιμακώνεται. Δεν έχουμε καμία αντίδραση. Εννοώ σύνομη αντίδραση. Δηλαδή με βάση τους κανόνες του δικαίου. Εγώ ρωτάω το εξής. Εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, η Κύπρος γιατί το έκανε? Δηλαδή, προσέξτε, η Κύπρος έχει το 36% υποκατοχή του εδαφούς της. Ο στρατός κατοχής είναι εκεί. Είναι μέσα. Είναι μέσα στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα. Και το έκανε η Κύπρος. Δηλαδή, εφάρμοσε τους κανόνες της Τουρκίας της θάλασσας. Και μάλιστα με εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο. Ούρλιαξε, φώναξε, χτυπήθηκε η Τουρκία. Και τι είπε η Κυπριακή Δημοκρατία? Το αυτονόητο που λένε όλοι. Ηγέτα, διαμαρτυρηθείτε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ή στη Διεύθυνση Θαλασσών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αλλά εγώ θα το κάνω. Γιατί δεν το κάνουμε εμείς? Τι φοβόμαστε? Ή αν θέλετε, ποιες συμφωνίες κρύβονται πίσω από το γεγονός ότι δεν το κάνουμε? Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα ήθελα να μου πείτε γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος θα στηρίξει το ΕΠΑΜ. Τώρα που δεν ακούει κάθε μέρα για μνημόνια, τώρα που δεν βλέπει τους δανειστές να πηγαίνουν, έρχονται και να γίνονται εκείνες οι συσκέψεις, θυμάστε, στο Χίλτον και σε άλλους χώρους στην Αθήνα, τώρα που δεν βλέπει ελληνικές κυβερνήσεις να ξημεροβραδιάζονται και να αγωνιούν, τώρα που δεν έχει το Σόιμπλε να τον ακούει κάθε τρεις και λίγο να τον απειλεί, να τον μέμφεται τον λαό και να τον ειρωνεύεται, τώρα που όλα αυτά δεν είναι στον αφρό, όλα αυτά τώρα που γέννησαν και το ΕΠΑΜ. Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό το οποίο θα τραβήξει το βλέμμα του ψηφοφόρου προς εσάς και θα το κάνει να σας εμπιστευτεί? Γιατί ξέρετε, οι συγκρουσιακές προτάσεις έχουν και ένα ρίσκο παραπάνω. Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι ο ελληνικός λαός, όταν έχασε την εθνική του κυριαρχία στο πρώτο μνημόνιο, στην πρώτη Δανειακή Σύμβαση, το σχέδιο δηλαδή, αυτό που περάσανε από τη Βουλή νύχτα και με παράνομο τρόπο, με βάση το Σύνταγμα, πάντα. Λοιπόν, θεώρησε ότι εντάξει, έχασα την εθνική μου κυριαρχία, αλλά τουλάχιστον να κρατήσω τη δουλειά μου. Μετά από 13 χρόνια έχει διαπιστώσει ότι όχι μόνο δεν μπορεί να κρατήσει τη δουλειά του, δεν μπορεί να έχει εισόδημα, δεν μπορεί να το παιδί του να μείνει εδώ και να μπορέσει να δουλέψει. Γι' αυτό και φεύγουν τόσοι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό και θα φύγουν όλοι, αν συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Ταυτόχρονα βλέπει ότι ναι, μεν δεν του μιλάνε για μνημόνιο ή του λένε ότι φύγαμε τα μνημόνια, αλλά τα μνημόνια τα ζει στη ζωή του καθημερινά. Χάνει την περιουσία του. Αυτή τη στιγμή είμαστε η τέταρτη πιο χρεοκοπημένη χώρα στον πλανήτη, σύμφωνα με το Διεθνές Μνημονιακό Ταμείο. Μας ξεπερνάνε η Μογγολία, η Μαδαγασκάρη και το Σουδάν, με βάση τα στοιχεία. Φυσικά, με το πολιτικό προσωπικό που έχουμε, θα τους κερδίσουμε όλους. Θα είμαστε χειρότεροι των χειρότερων, αλλά και πάλι αυτό που μας διαφοροποιεί εμάς, σαν Έλληνες, από αυτές τις χώρες, είναι ότι εμάς, οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας, χτίσανε πράγματα, φτιάξανε πράγματα και τρώμε από τα έτοιμα. Ζούμε μια δανεική ζωή σε αυτές τις συνθήκες και γι' αυτό άλλωστε η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου ανησυχεί, προβληματίζεται, προσπαθεί να βρει τη διεξόδο. Εμείς προσφέρουμε μια συγκεκριμένη διέξοδο και προσπαθούμε, αν θέλετε, με τη δική μας δουλειά, που δεν είναι βεβαίως υπόθεση προεκλογικού μήνα, είναι μια συστηματική υπόθεση 13 χρόνων σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε όλες τις πόλεις, να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο και να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που πρέπει να φοβάται είναι αυτό που έρχεται ή που του φέρνουν, όχι αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος.
Από δημοκρατία πώς πηγαίνουμε, πώς το μετρά ο Δημήτρης Καζάκης, το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και τα ζητήματα, το ζήτημα των υποκλοπών και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος μίλησε για σκάνδαλο στο debate στη δημόσια τηλεόραση. Ναι. Υπάρχει και αυτή η λίστα των δημοσιογράφων, των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα που μας δείχνει τα τελευταία χρόνια ιδίως εξαιρετικά στο χαμηλά, μπά. Πέρυσι 108 θέση, φέτος 107. Ναι. Πάρα πολύ χαμηλά, πραγματικά πάρα πολύ χαμηλά. Λοιπόν, κοιτάξτε, κατά μας δεν υπάρχει δημοκρατικό πολίτευμα στη χώρα. Έχουμε έναν δωτό κοινοβουλευτισμό. Δεν είναι βαρύ να το λέει αυτό κάποιος. Σας το λέω. Άλλο δηλαδή να μιλάει κάποιος για δυσλειτουργίες, για προβλήματα, ότι από κάπου δεν μπάζει. Δεν υπάρχει δημοκρατικό πολίτευμα. Τελεία. Τι πολίτευμα έχουμε. Κοινοβουλευτικό. Αλλά ο κοινοβουλευτισμός αυτός είναι δωτός. Διότι δεν τηρείται το Σύνταγμα. Η δικαιοσύνη δεν κινείται με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους, έχει ένα απίστευτο ολοκληρωτικό καθεστώς, το οποίο έχει κοινοβουλευτική συνένεση και αυτό μας διαφοροποιεί από τη Χούντα του 67, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς όπου οι θεσμοί του κράτους λειτουργούν ως εγκληματική οργάνωση. Γι' αυτό και εγώ το έχω πει πολλά χρόνια. Είναι βαριές εκφράσεις. Βεβαίως, σας το λέω, γι' αυτό κιόλας έχουμε κινηθεί και νομικά. Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής εκτίμησης. Οποιονδήποτε και να βρει, βρείτε μου έναν Έλληνα πολίτη, απλό πολίτη, έτσι, που να πιστεύει ότι μπορεί να βρει το δίκαιο του στη δικαιοσύνη ή ότι το παιδί του θα ζήσει εάν πάρει για παράδειγμα το σιδηρόδρομο ή αν να το σας πω διαφορετικά, ότι αν έχει ένα αυθαίρετο κάπου δεν θα τον κάψει φωτιά και αυτόν και τα παιδιά του και την οικογένεια ολόκληρη. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που πραγματικά όχι μόνο η ατιμωρησία, αλλά το γεγονός ότι ακόμη και οι δολοφονίες επιφανών ανθρώπων. Στην έκθεση που αναφέρονται οι δολοφονίες δημοσιογράφων, οι απόπειρες δολοφονίες δημοσιογράφων, όπου δεν έχει ξεχνιαστεί ούτε μία. Ούτε μία. Όλα αυτά συνθέτουν αυτό που η τελευταία έκθεση του State Department μιλάει για τη χώρα, ότι μιλάμε για μια χώρα παρία. Την ονομάζει Rogue State. Χώρα παρίας. Λοιπόν, νομικά και πολιτικά, αυτό σημαίνει κατάλυση του δημοκρατικού πολιτισμού. Κάνατε μια αναφορά στα Τέμπη, οπότε να κρατηθώ λίγο από αυτό. Πράγματι, πηγαίνουμε στις εκλογές εις σκιά ενός πραγματικού δυστυχήματος. Γίνονται ατυχήματα και δυστυχήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά όχι στις ίδια γραμμή, στις ίδιες ράγες δηλαδή. Ένα τρένο να συγκρούεται με το άλλο το 2023 είναι αλήθεια ότι δεν συμβαίνει. Θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας έφταξε σε αυτή την ιστορία. Έφταξε το δίκτυο το οποίο ήταν απαρχαιωμένο, έφταξε ο σταθμάρχης ο οποίος τοποθετήθηκε από ένα ώρα το χέρι από ό,τι φαίνεται λίγο πριν τη συνταξιοδότηση, έφταιγε ο ιδιώτης ο οποίος μπήκε με τον τρόπο που μπήκε, τι έχει πάει λάθος, βασικά, τόσο δύο λάθος βασικές αιτίες, σε αυτή δύο την βασικές υπόθεση. Αιτίες. Μπορεί βεβαίως να μιλήσει για πάρα πολλές λάθη, προβλήματα κτλ. Αλλά έχουμε δύο βασικές αιτίες που έκαναν το συγκεκριμένο δυστύχημα εκ προμελέτης. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα είναι το σπάσιμο της λειτουργίας του ΟΣΕ. Το γεγονός δηλαδή ότι μια ιδιωτική εταιρεία πήρε το μεταφορικό έργο και οι υποδομές κρατήθηκαν στον ΟΣΕ χωρίς να έχει έσοδα, να περιμένει από τον κρατικό προϋπολογισμό που ξέρετε πάρα πολύ καλά σε τι κατάσταση είναι, τουλάχιστον εγώ ξέρω πολύ καλά σε τι κατάσταση είναι σε αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ενώ φτιάχτηκε η διπλή γραμμή, ποτέ και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να φτιάξει ψηφιακή διοίκηση. Δηλαδή, η δυνατότητα να ελέγχεται όλη η σιδηροδρομική γραμμή ως ενιαίο σύστημα από ένα κεντρικό όργανο. Αυτό που έχει για παράδειγμα το μετρό. Με ξενάγησαν εκεί πριν ένα-δύο χρόνια, μου έδειξαν το control room του μετρό και μου εξήγησαν τα επίπεδα ασφαλείας που έχουν οι σειρμοί, ώστε να μην μπορεί να συμβεί κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει στα Ντέμπη. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη υποδομή. Γιατί αυτό είναι καθαρά πολιτική επιλογή. Δεν έχει να κάνει με το σταθμάρχη. Δεν έχει να κάνει. Εγώ σας λέω όλα τα πώς να το πούμε, ό,τι και να του φορτώσει το σταθμάρχη. Είναι δυνατόν ποτέ να έχουμε σύστημα ελέγχου του σιδηροδρόμων του 19ου αιώνα που να στηρίζεται στο σταθμάρχη Μολφέτα και να μην έχουμε ένα σύστημα σύγχρονο που να παρακολουθεί και ιδιαίτερα για σειρμούς μεγάλη ταχύτητα. Ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή έχουν ιδιωτικοποιηθεί και πάντα ήταν ιδιωτικοί οι σιδηρόδρομοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν τρένα μεγάλη ταχύτητα. Διότι οι ιδιώτες δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν ενιαίο σύστημα ελέγχου του συστήματος. Αλλά στην Ευρώπη τουλάχιστον
που είχαμε τους κρατικούς σιδηροδρόμους και έτσι αναπτύχθηκε ο σιδηροδρόμος ως κρατική επιχείρηση. Πάντα προσέχουν αυτά τα ζητήματα. Τώρα, βέβαια, με τις ιδιωτικοποίησεις είχαμε προβλήματα, γι' αυτό και έχουμε πολλά ατυχήματα τέτοια στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, λόγω αυτών των ιδιωτικοποίησεων. Το σπάσιμο του ενιαίου κρατικού φορέα διαχείρισης σιδηροδρόμων. Αυτές είναι οι δύο βασικές εταιρείες. Πρέπει να είναι κρατικά, πρέπει να επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο. Κοιτάξτε, ναι. Όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, με τις μεταφορές. Πρέπει οπωσδήποτε. Θα σας πω για ποιο λόγο. Πρώτον, πέρα από το ότι είναι δημόσια αγαθά και πρέπει οι μεταφορές να είναι δημόσιο αγαθό. Δεύτερον, είναι πολύ μεγάλου κόστους επένδυσης για να υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Και επομένως δεν μπορούν να είναι υπό την αίρεση του γρήγορου και εύκολου κέρδους. Μάλιστα. Δημήτρης Καζάκης, επικεφαλής του ΕΠΑΜ, νέο παλαϊκό μέτωπο, κίνημα δικαιοσύνης μαζί για την ελεύθερη Ελλάδα. Το κόμμα Ελλήνων Δάνειων Λειπτών, ασπίδα πολιτών άμεση δημοκρατία, δίκη, εμπρός, συμμετέχουν και στηρίζουν Ελληνορωσική Συμμαχία, κίνημα αξιοπρέπειας. Κινήματα, ναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια κουβέντα τελευταία καταληκτική σε αυτούς που θα βρεθούν πίσω από το παραβάν στις 21 του Μάη, την Κυριακή. Και είναι σε αυτό το μεγάλο ποσοστό που δείχνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες των αναποφάσιστων. Σωστό. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να ψάξουν είναι το Συμμαχία Ανατροπής. Και το Συμμαχία παίζει το ρόλο της, δηλαδή το γεγονός ότι ανεωνόμαστε διαφορετικά πολιτικά κόμματα από άποψη ιδεολογικής ή πολιτικής διαδρομής. Και το ανατροπή. Δηλαδή, ανατροπή για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ξανά κράτος δικαίου και δημοκρατικό πολίτευμα. Κύριε Καζάκη, ευχαριστώ και θερμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές της δημόσιας τηλεόρασης. Να είστε καλά και καλό βόλι. Να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Μας κάνει κριτική ότι δεν ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και το ξέραμε. Όσοι είναι εμβολιασμένοι πάνε παντού. Όσοι είναι ανεμβολίαστοι πάνε μόνο με τεστ. Πότε επιτέλους θα πεις φτάνει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακούσουμε μια μικρή κραυγή. Την κραυγή του στρατηγού ή του πολεμιστή που λέει στην ασκητική ο Γαδατζάκης. Η Συμμαχία Ανατροπής γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας για ενότητα. Για να χαμογελάσεις σε μια χώρα με πραγματική δημοκρατία. Να ζήσεις ελεύθερος από χρέη. Γίνονται όλα αυτά χωρίς την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας και την τιμωρία όλων των υπευθύνων. Όχι. Η επόμενη κίνηση είναι στα χέρια σου. Ψηφίζουμε Συμμαχία Ανατροπής. Για την Ελλάδα που μας αξίζει.